Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στο Euro Working Group της 1ης Μαρτίου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια για την τεχνική λύση ελάφρυνσης του χρέους που θα στηριχθεί στο λεγόμενο γαλλικό μοντέλο που συνδέει την απομείωση του χρέους με τα επίπεδα ανάπτυξης. Στη σχετική αποκάλυψη προχωρεί στο Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή τη νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, αυτή τη φορά κατά 2 βαθμίδες με θετικές προοπτικές από τον Νίκο Μούντις. Νόμιμο έκρινε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την επένδυση στο ελληνικό ιολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτή την απόφαση κλείνει λοιπόν και ένα από τα δύο εκκρεμή προαπαιτούμενα. Οι δικαστές βέβαια υπογραμμίζουν ότι πρέπει να τηρηθούν οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, νομοθετικές προβλέψεις και διατάξεις. Αναφορικά με τους προβλεπόμενους ουρανοξύστες, οι οποίοι πρόκειται να κατασκευαστούν, επισημαίνουν ότι οι παρεκκλήσεις από τις πάγιες πολεοδομικές διατάξεις προς τους όρους δόμησης και την δυνατότητα κατασκευής υψηλών κτηρίων δικαιολογούνται για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Στο μετοχικό κεφάλαιο της Μέγας Γύρος μπήκε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος στη Τσιπίτα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες απέκτησε το 33% της εταιρείας έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Θεοδωρόπουλος επέλεξε να επενδύσει στη Μέγα Γύρος, καθώς πρόκειται για μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία έχει σημαντική παρουσία και στις αγορές του εξωτερικού. Να σημειωθεί ότι είναι σήμερα η μεγαλύτερη παραγωγή γύρου επιχείρηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, παράγοντας ημερησίως πάνω από 30 τόνους γύρου, 200.000 σουβλάκια και 5 τόνους κρεατοσκευασμάτων για λογαριασμό της ευρωπαϊκής αγοράς. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.